Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαρτίου. Ο καιρός στους 12 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, έξω εδώ από τα στούντιο του Flash TV. Νεφελώδης, ωστόσο, περιμένουμε και περισσότερο κρύο. Μέχρι το Σαββατοκύριακο ελπίζουμε από εκεί και πέρα επιτέλους να δούμε άνοιξη και σιγά σιγά καλοκαίρι. Αρκετά νωρίς ακόμα, αλλά ήδη αρχίσαμε και ονειρευόμαστε καλοκαιρινές ημέρες, μιας και ο χειμώνας φέτος μας κούρασε πολύ. Πάμε γρήγορα στην θεματολογία μας, είναι τρεις ακριβώς. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κυρία Μάρθα Καζαντζίδου. Η κυρία Καζαντζίδου είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Υψηκάμινος και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τρίτο φεστιβάλ Πτολεμαΐδας. Τι είναι να γίνει θεσμός, μάλλον θεσμός πλέον το τρίτο φεστιβάλ Πτολεμαΐδας. Θα μάθουμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες. Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Όλα λοιπόν στο δεύτερο μέρος της ώρας. Έχουμε στο πρώτο μέρος, είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Θα έχουμε τους τηλεφωνικά τους ανταποκριτές μας. Είναι ήδη δίπλα με εδώ ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Για τη σημερινή ειδησιογραφία. Όπως είπες, ο χειμώνας μας ταλαιπώρησε. Εγώ θα έλεγα τα παρελκόμενα του χειμώνα μας ταλαιπώρησαν, όπως είναι η γρήπη, η οποία ταλαιπώρησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ευτυχώς την περίοδο αυτή το φαινόμενο της εμφάνισης κρουσμάτων γρήπης στον πληθυσμό είναι σε ύφεση. Όπως μας ενημέρωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, ο κ. Τσεβεκίδης, το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει μια ύφεση των εμφανίσεων γρήπης, χωρίς όμως να είμαστε βέβαιοι, καθώς τα τελικά σίγουρα στοιχεία θα προκύψουν στις αρχές Απριλίου. Από ό,τι φαίνεται, τον πληθυσμό βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες που άλλαξαν, αλλά και το γεγονός ότι αρκετοί, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και εκ των υστέρων, προχώρησαν σε εμβολιασμό. Σημαντικό. Αυτό λοιπόν που θα κάνει πλέον ο Ιατρικός Σύλλογος είναι να προχωρήσει σε μια εκστρατεία ενημέρωση του πληθυσμού για τον επόμενο πλέον χρόνο, ώστε να γίνουν εγκαίρως οι διαδικασίες. Προς το παρόν, πάντως, η ενημέρωση, όπως δούμε στο βίντεο που ακολουθεί, είναι ότι έχουμε ύφεση του φαινομένου, περιορίζεται η εμφάνιση κρουσμάτων γρήπης, άρα σιγά σιγά μειώνεται και αυτό το πρόβλημα. Ωραία, πάμε να το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το δεύτερο κύμα που περιμένουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν δείχνει να μπαίνει σε μια φάση καθοδική. Το θέμα είναι ότι απλώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο το τι θα συμβεί τις πρώτες μέρες του Απριλίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά μπήκαμε σε μια ύφεση. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η ενεργοποίηση η οποία υπήρξε τον τελευταίο μήνα, γιατί υπήρξαν πραγματικά εμβολιασμοί έστω και της τελευταίας στιγμής, οι οποίοι προστάτευσαν αρκετά τον πληθυσμό. Ελπίζουμε του χρόνου, γιατί πάει να κλείσει αυτή η χρονιά, του χρόνου ενώντας όχι ημερολογιακά αλλά από το Σεπτέμβριο και μετρά, λοιπόν, να είμαστε πιο καλά ενημερωμένοι, πιο πολύ δραστήριοι και να προσπαθήσουμε να εμβολιάσουμε περισσότερο κόσμο για να προστατευτούμε για την επόμενη περίοδο της εποχικής γρήπης. Σε αυτό και εμείς θα ενεργοποιηθούμε λίγο γρηγορότερα και ελπίζουμε και στην συμπαράσταση και της κοινωνίας αλλά και των μέσων το δικό σας, τους ώστε να προλαμβάνουμε και να μην θεραπεύουμε ή να μην ερχόμαστε εκ των υστέρων να πανικοβάλλουμε. Ήδη είναι έτοιμο φυλάδιο το οποίο έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία λοιπόν, με επιστήμονες, το οποίο το έχουμε κάνει σε τοπικό επίπεδο και με τη βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στη συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης θα διανεμηθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου λοιπόν, σε όλα τα φαρμακεία, ούτως ώστε να ξέρουν οι πολίτες να ενημερωθούν, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τις δράσεις λίγο γρηγορότερα. Να αναφέρω ότι η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης μιας εκδήλωσης η οποία θα γίνει το Σάββατο για τη δωρεά οργάνων. Θα δούμε ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων σήμερα. Ναι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Από το θρησκευτικό ρεπορτάζ είναι η επόμενη είδηση. Είχαμε χθες το απόγευμα την άφιξη στην περιοχή μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του πιστού αντιγράφου μιας εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας. Για όσους γνωρίζουν, είναι ίσως η πλέον γνωστή εικόνα, ένα κορυφαίο θρησκευτικό σύμβολο, η οποία φιλοξενείται στην Μονή Βύρων στο Άγιο Όρος. Και εγώ επισκέφθηκα την συγκεκριμένη εικόνα, όταν βρέθηκα εκεί. Είναι ένα από τα κορυφαία θρησκευτικά σύμβολα, πολύ, πολύ μεγάλης σημασίας για την Ορθοδοξία. Η υποδοχή της εικόνας έγινε με την παρουσία πλήθους κόσμου και με τον Μητροπολίτη, τον κύριο Πάρνο, την υποδέχεται. Να δούμε.
η σημερινή μέρα, να υποδεχόμεθα την Παναγία, το αντίγραφό της, που έγινε εκεί στη Μονή της, που λειτουργήθηκε εκεί στη Μονή, την Πορταΐτισσα, η οποία την εποχή της οικονομαχίας έφτασε όρθια εν μέσω των κυμάτων. Αυτό ψάλαμε και όταν τελειώσω θα παρακαλέσω τον ιεροψάλτη μας να το ψάλει για να το ακούσετε. Και πώς ένας από τους πατέρας, Γαβριήλ ήταν το όνομά του, Γαβριήλ, επάνω στα κύματα περπατώντας την προϋπάντησε. Την πήγαν στο καθολικό της Μονής, την οποία Μονή έχτισαν οι Ιβυρίτες από τη Γεωργία και μιλάμε τώρα από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν βεβαίως. Αλλά την άλλη μέρα η Παναγία βρέθηκε στην πόρτα. Εκείνη την πήραν και πάλι. Εκείνη πάλι στην πόρτα. Έχτισαν εκεί το ωραίο εκείνο παρεκκλήσιο που φυλάσσεται αιώνες τώρα η Ιερά Εικόνα και την ονόμασαν Πορταΐτισσα διότι ήθελε εκείνη να φρουρεί όλη τη Μονή και να είναι εκείνη στην είσοδο και στην έξοδο των ανθρώπων που προστρέχουν εκεί. Πολύ σύμβρε, σβάρνα μας πει. Στο τώρα της εκτός αέρα, ξέχασα να το αναφέρω, στις 31 Μαρτίου θα φιλοξενείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου η εικόνα. Να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας με κάτι διαφορετικό. Εδώ και αρκετούς μήνες έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος διεκδίκησης των αναδρομικών των συνταξιούχων, οι οποίες περικοπές είχαν κριθεί αντισταγματικές, γνωστή ιστορία. Ναι. Υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση, κάποια συνδικαλιστικά όργανα προτείνουν στα μέλη και στους συνταξιούχους να κινηθούν δικαστικά. Κάποιοι άλλοι διαφωνούν κάθετα, υποστηρίζοντας ότι ο σωστός τρόπος διεκδίκησης είναι ο πολιτικός, να πιέσει την κυβέρνηση για να γίνει αυτήν η επαναπόδοση των παρακατηθέντων σε όλους όπως πρέπει να γίνει. Οι δύο αυτές τάσεις λοιπόν υπάρχουν. Εμείς καλύπτουμε και τις δύο. Δίνουμε λόγο σε όλους όσοι έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν λόγω της συνδικαλιστικής τους υπόστασης. Θα ακούσουμε τον κύριο Ψαλίδα, είναι ο πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου των Συνταξιούχων της περιοχής μας, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος διεκδίκησης είναι μόνο μέσω πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση. Τον ακούσουμε. Αύριο θα είναι και ο κύριος Δημάκης εδώ. Α, ωραία, είναι η άλλη άποψη. Θα τις καλύψουμε όλες. Πάμε έτσι, λοιπόν. Πρέπει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ψαλίδα. Πού πραγματικά βομβαρδίζουν τους συνταξιούχους. Τους θέλουν στον καναπέ. Δεν τους θέλουν μάχημος. Τρομάζουνε. Οι αστεί τρομάξανε και κάστρα φτιάξανε. Έτσι λένε. Μόλις είδαν ότι το συνταξιουχικό κίνημα δυναμών και ανδρώνεται, πραγματικά αγωνίζεται, αμέσως βγάλαν το φασούλι και στέλνουν τους συνταξιούχους ξανά στον καναπέ. Είναι το μεγαλύτερο όπιο να καρτεράς, πραγματικά να πάρεις αναδρομικά χωρίς να υπάρχει φως. Εμείς λέμε, τώρα ακούγονται για κάτι 200, για κάτι 100 κτλ. Όχι ρε, όχι. Εμείς λέμε, επιστροφή πίσω στο 2009, εκεί που σταματήσανε οι περικοπές. Εκεί που αρχίσαν οι περικοπές, όχι σταματήσανε, εκεί που αρχίσαν οι περικοπές το 2009, επιστροφή τις δύο συντάξεις, Χριστούγεννα και Πάσχα, και να επιστραφούν πίσω όλα ό,τι χάσαμε. Η κυβέρνηση του λέει, δεν το λέμε εμείς, ότι έχει 7 δις αποθέματα. 7 δις 900 εκατομμύρια. Αυτά είναι δικά μας λεφτά. Δεν τα άκουψε ούτε από τους βιομήχανους. Στην Αθήνα γίνεται πανατική συγκέντρωση. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δω, είναι 12 παρά, μπορεί να δούνε, είναι 12 παρά 10, μπορεί να δούνε τον Τσίπρα σήμερα οι ομοσπονδίες και όλοι οι συνταξιουχικές οργανώσεις που είναι στην Αθήνα. Θα πάνε στο Μαξίμου για να του δώσουν ψήφισμα. Για να πάρουμε αυτά που πραγματικά διεκδικούμε και χωρίς δικηγόρο. Χωρίς να δώσουν στην αξιόχη φράγκο με πολιτική απόφαση, ότι πήρε απόφαση πολιτική και έδωσε τους ένστολους, τους γιατρούς, τους καθηγητές πανεπιστημίου και όλα τα συναφή εκεί πέρα που δεν επηρεάζονται. Και καλώς πήρανε άνθρωποι, δεν λέμε γιατί πήρανε. Αντίθετα, όλοι πρέπει να πάρουμε όμως.
Εμείς λέμε γιατί πήραν αυτοί, προσέξτε να μην να το... Δεν είμαστε εμείς γιατί πήραν, αφού δεν παίρνουμε εμείς, δεν πάρει κανείς. Αντίθετα, πήραν και καλώς πήρανε, ενισχύουμε, χειροκροτούμε αυτή την ενέργεια και πρέπει να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι αυτές που χάσαν τη σύνταξη. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας κάνει, με βάση την κατεύθυνση του ΕΦΚΑ, κάνει μια απογραφή όλων των συνταξιούχων. Έμεσα και άμεσα μέλη που υπάρχουν οι συνταξιούχοι. Της ΔΕΗ, μιλάω για τις ΔΕΗ του συνταξιούχους. Βέβαια, εγώ είμαι εκπρόσωπος των συνταξιούχων του νομού Κοζάνη, της Συντονιστικής Επιτροπής, αλλά το περιορίζω τώρα για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Πρέπει άμεσα να κάνουν, να δηλώσουν τα άμεσα και να δηλωθούν αυτοί που είναι άμεσα μέλη και τα έμεσα που είναι τα παιδιά τους, αν έχουν στην επίβλεψή τους τα παιδιά και τη σύζυγό τους. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Μαζί τους πρέπει να έχουν την ταυτότητα, το άμκα της γυναίκας και των παιδιών και το αφημί της σύζυγου. Λοιπόν, κατά συνέπεια πρέπει να γίνει και αυτή η δουλειά. Και πάμε στην Εορδαία και στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα από την Τολεμαϊδα. Μια καλή εμπειρία είχαμε σήμερα, παρακολουθώντας την άσκηση που πραγματοποιήσαν στους χώρους των ορυχείων και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της μηχανικής επεξεργασίας και διαλογής απορριμμάτων. Στην διάδημα οι πυροσβέστες της Τολεμαϊδας. Το σενάριο της άσκησης ήταν από απορρίμματα που ήρθαν στον χώρο της ανακύκλωσης. Υπήρχαν από καΐδια, από στάχτη που είχαν ρηχτεί από κάποιο σπίτι, από κάποιο κάδο, και αυτό δημιούργησε την αιστεία φωτιάς που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν οι εργαζόμενοι πυρασφάλειας της εταιρείας, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Και όλο αυτό ήταν το σενάριο της άσκησης, που μεταξύ της κατάσταση της πυρκαγιάς υπήρχε και η διάσωση ενός τραυματία που είχε πέσει λιπόθυμος από αναθυμιάσεις. Η άσκηση πήγε περίφημα. Σε αυτήν πήρα μέρος 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή διοικητή της πυροσβεστικής, και ήταν στα πλαίσια της ετοιμότητας τόσο της πυροσβεστικής όσο και εταιριών που συχνά γίνονται ασκήσεις, είτε βιομηχανικοί χώροι, είτε κάποια καταστήματα ή και τα νοσοκομεία που συμμετέχουν συχνά στις ασκήσεις. Επικουρικά να πω ότι συμμετείχε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το τμήμα τροχέας της Πτολεμαϊδας. Στις άλλες ειδήσεις θέλω να ξεχωρίσω, έχουμε σε πλήρη έτσι, σιγά σιγά έντονη δραστηριότητα των υποψηφίων λόγω και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μία από αυτές τις δράσεις είναι η σημερινή δημόσια ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας στο ξενοδοχείο Ιωάννου σήμερα στις 7.30, όπου μεταξύ των άλλων με την ομιλία του και το στίγμα που θα δώσει της Περιφερειακής Αρχής και εκ νέου της υποψηφιότητάς του για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα ανακοινώσει ένα μεγάλο αριθμό των υποψηφίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις εκλογές της 26 Μαΐου του 2019, σε 2 περίπου μήνες. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε έντονες υποψήφοι δίνουν και παίρνουν καθημερινά. Ναι, έτσι θα έχουμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες σίγουρα με άλλες εκδηλώσεις. Το μόνο σίγουρο, Κωνσταντίνε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα, καλή συνέχεια. Εμείς πάμε να δούμε τώρα την άσκηση πυροσβεστικής στο ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαυρίδη. Η ώρα είναι 10 το πρωί, όταν εργαζόμενος στην ιδιωτική εταιρεία μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων διαπιστώνει εστία φωτιάς σε ένα από τα σελό. Το περιστατικό εντοπίζεται και από τις κάμερες ασφαλείας και αμέσως ο προϊστάμενος βάρδιας καλεί την πυροσβεστική υπηρεσία από το Λεμαϊδας και ταυτόχρονα θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο πυρασφάλειας με την εσωτερική ομάδα που διαθέτει η επιχείρηση. Καλημέρα σας. Λέγομαι Αμαραντίδης. Τηλεφωνώ από τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο νότιο πεδίο, από την ΕΔΑΔΗΜ. Έχουμε πυρκαγιά, έχουμε φωτιά στο χώρο ανακυκλωσίμων, στα σιλό, στο κτίριο της μηχανικής διαλογής και ένα άτομο που έχει εγκλωβιστεί και έχει χάσει τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα, σε χρόνο ρεκόρ,
καταφθάνουν 3 πυροσβεστικά οχήματα με επικεφαλής τον αναπτύρωτο του διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πτολεμαϊδάς και αμέσως ρίχνονται στη μάχη κατάσβεση της φωτιάς. Ευτυχώς όλα ήταν σενάριο άσκησης και τα χειρότερα δεν ήρθαν ποτέ. Οι ασκούμενοι πυροσβέστες και εργαζόμενοι της ιδιωτικής εταιρείας ανακύκλωσης απορριμμάτων εφάρμοσαν κατά γράμμα το σενάριο που περιέλαμβανε μεταξύ των άλλων και την διάσωση ενός τραυματία εργαζόμενου της επιχείρησης. Η άσκηση στεύθηκε με απόλυτη επιτυχία, κάτι που διαπιστώθηκε τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαϊδας όσο και από τον μηχανικό υπεύθυνο λειτουργίας της επιχείρησης. Διαβίβασε. Έλειψη. Είμαι ο επιδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πτολεμαϊδός, ο υπηρεαγός ο Γιώργο Βασίλης. Σήμερα η υπηρεσία μας πραγματοποίησε την άσκηση στα πλαίσια της ετήσιας προγραμματισμένης τριήμερης άσκησης όπως προβλέπεται από την επίγειό μας στην κατάσταση της μονάδας ΕΔΑΔΗΜ στο χώρο του ορυχείου κυρίου πεδίου, στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Ο χώρος επιλέχθηκε από την υπηρεσία μας λόγω της φύσης των υλικών και της επικίνδυνοτητας. Θέλαμε να είχαμε μία εικόνα εμείς σαν υπάλληλοι της πυροσβεστικής του χώρου σε περίπτωση που θα χρειαστεί η επέμβασή μας. Είναι μία επιχείρηση που πληρεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στο ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ακόμα παραπάνω θα έλεγα, σε αυτό το τομέα είναι πρότυπο. Στην άσκηση συνέδραμε και άγημα πυρασφαλείας και της επιχείρησης. Το σενάριο προέβλεπε εκδήλωση φωτιάς στο σιλό αποκομιδής των απορριμμάτων, στον οποίο μεταφέρονται τα απορρίμματα μετά από κυροδιαλογή από την ταινία μεταφοράς. Στην ταινία μεταφοράς πήραν κάποιες κάφτρες από τους κάδους που πετάνε πολίτες μέσα, οπότε αναπλέστηκαν και τα σκουπίδια μέσα στο σιλό. Αυτό προέβλεπε το σενάριο σαν αιτία εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και μετά η υπηρεσία μας επενέβη με 2 υδροφόρα οχήματα και ένα όχημα, το διασωστικό όχημα, γιατί στις πληροφορίες που μας δώσανε από την επιχείρηση αναφέρθηκε ότι υπήρχε και εγκλωβισμένο άτομο το οποίο είχε χάσει τις εργαζόμενες επιχειρήσεις, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του από τον καπνό. Αμέσως επενέβη η υπηρεσία μας με 2 οχήματα υδροφόρα και ένα όχημα το διασωστικό. Έγινε εγκατάσταση με 2 αυλούς στο χώρο του σιλό των απορριμμάτων. Ο ένας αυλός ήταν στο ισόγειο και ο άλλος πάνω από τη σκάρα. Έγινε η κατάσβεση και ταυτόχρονα με το φορείο έγινε και ο απεγκλωβισμός του εργαζομένου που είχε χάσει αισθήσεις του, ο οποίος μεταφέρθηκε μετά με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως είδατε, στο Ποδοσάκι νοσοκομείο. Είμαι υπεύθυνος λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης της ΕΔΑΔΗΜ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πυροσβεστική που επέλεξε το χώρο μας για να διεξάγει την ετήσια άσκησή της. Παρόλο που τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας πλήρως στην εγκατάστασή μας, δεν γνωρίζουμε ποτέ πότε θα χρειαστεί αυτή η άσκηση να γίνει πραγματικότητα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της υπηρεσίας μας. Θέλουμε πάντα να είμαστε όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη ετοιμότητα, να μπορούμε να τα ταυτιστούμε στο έργο που είναι η παροχή οποιαδήποτε βοήθειας και η διάσωση οποιασδήποτε περιουσίας, αλλά φυσικά και ανθρώπινης ζωής του Έλληνα πολίτη. Και κάνουμε τα πάντα ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας. Και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή, σε εσένα και τους τηλεθεατές. Και σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Κώστα Μαυρίδη, η πυροσβεστική υπηρεσία και της Καστοριάς πραγματοποιεί τις τριήμερες ασκήσεις ετοιμότητας
στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων της, σε συνεργασία βέβαια με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η άσκηση ετοιμότητας ψυχών με σενάριο έρευνα και διάσωση εγκλωβισμένου ατόμου σε σχολικό συγκρότημα που έχει υποστεί μερική κατάρρευση και πρόκληση πυρκαγιάς από σεισμική δόνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και ώρα 11 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο της Καστοριάς. Mm-hmm. Αυτά για την πυροσβεστική. Να πάμε και στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Νοσηλευτική διημερίδα Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς στο Λιμναίο Ρέσορτ στις 29 και 33 του 19 με θέμα «Όραμα ελπίδες για την νοσηλευτική επιστήμη». Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και ώρα 12 μεσημέρι με πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής την Χατζιαγοράκη Κρυστάλλο. Και να κλείσω, Φωτεινή, και στο Δήμο Άργους Οριστικού σήμερα θα πραγματοποιηθεί ώρα 20 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για τα 17 θέματα της ημερησίας διάταξης. Και αφού είμαστε στο Άργος, η Επίτροπη της Ιεράς, του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής του Άργους Οριστικού, πληροφορούν τους δημότες του Άργους ότι κυκλοφορούν γυναίκες στην περιοχή που δήθεν έχουν άδεια, λέει, από τη Μητρόπολη και ζητάνε μάλιστα να τους δοθούν χρυσαφικά. Τους προτρέπουν να τους καταγγέλουν γιατί είναι απατώνες. Βέβαια, έχουν προχωρήσει. Χρυσαφικά ζητούν, Θανάση. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά από Καστοριά, Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα μείνουμε στην Καστοριά και πάμε να δούμε εκεί τώρα στο Εμπορικό Σύλλογο. Το ρεπορτάζ είναι της Κυριακής Νιάνιου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς ετοίμασε υπόμνημα με ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και το οποίο θα στείλει στους υποψηφίους δημάρχους. Πάμε να το δούμε. Όσο πλησιάζει ο καιρός, τόσο περισσότερο ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο, θα λέγαμε, με τους υποψηφίους που διεκδικούν τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης να προσπαθούν να ενημερωθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν αναζητώντας λύσεις. Οι επισκέψεις και οι επαφές εντείνονται όλο και περισσότερο με συλλόγους, παραγωγικές τάξεις αλλά ακόμη και επικοινωνία με τους απλούς πολίτες για μία πρώτη επαφή. Ήδη, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος του Υπηρικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Βαγγέλης Πανταζής, κάποιοι από τους υποψήφιους για τον Δήμο της Καστοριάς είχαν μία πρώτη συνάντηση με τα μέλη της διοίκησης, τα οποία έχουν ετοιμάσει υπόμνημα, στο οποίο καταγράφονται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της Καστοριάς, το οποίο θα δοθεί σε όλους τους υποψήφιους για τον Δήμο αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Εξαιτίας του γεγονός ότι πλησιάζουν και οι δημοτικές εκλογές και οι περιφερειακές εκλογές, να ευχηθούμε καταρχήν σε όλους τους υποψήφους δημάρχους αλλά και στους αντιπεριφερειάρχες σε καλή επιτυχία. Εμείς με τη σειρά μας ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα το οποίο θα το επιδώσουμε σε όσους μας επισκεφθούν στο γραφείο μας. Ήδη είχαμε μία επίσκεψη. Θα με επιτρέψετε να μην αναφέρω από ποιον υποψήφιο δήμαρχο, αλλά ήδη έχει γίνει μια επίσκεψη στο γραφείο μας. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι 15 σελίδες, όπου εκεί είναι καταγεγραμμένο όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την αγορά της πόλης μας. Παρά το γεγονός ότι δεχόμαστε προσκλήσεις από τους υποψήφιους, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε επιλέξει σαν διοίκηση για ευνόητους λόγους να μην τους επισκεπτόμαστε εμείς, αλλά να έρχονται εκείνοι στο γραφείο μας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πανταζής. Ελπίζουμε ότι και οι υπόλοιποι υποψήφοι δήμαρχοι με τους ιδιασμούς τους θα θελήσουν να μας επισκεφθούν στο
προφανώς το δικό μας το γραφείο. Άλλωστε, παρόλο ότι δεχόμαστε προσκλήσεις από υποψήφους δημάρχους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε επιλέξει να μην επισκεπτόμαστε εμείς, για ευνόητους λόγους βέβαια, τα γραφεία των υποψηφίων. Η διοίκηση πάντως του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς αναμένει και τους υπόλοιπους υποψήφιους για τον Δήμο Καστοριάς, προκειμένου να τους ενημερώσει και να τους αναλύσει την δραματική δυστυχώς κατάσταση που επικρατεί στην αγοραστική κίνηση της πόλης, αλλά και συνάμα να καταθέσει τις προτάσεις της προς τους υποψήφιους για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που δυστυχώς υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον εμπορικό κόσμο της πόλης. Επομένως, θα περιμένουμε τις επισκέψεις των υποψηφίων δημάρχων, των υποψηφίων αντιπεριφερειακών ίσως, να τους αναλύσουμε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά της πόλης μας, να τους καταθέσουμε τις προτάσεις μας, με βάση τις οποίες θεωρούμε και πιστεύουμε ότι μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις στα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν, και να ευχηθούμε ξανά καλή επιτυχία σε όλους όσους κάνουν αυτόν τον αγώνα. Και πάμε στα Γρεβενά και στο Χρήστο Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους συνδεδεατές μας από τα Γρεβενά, που αυτή τη στιγμή είμαστε στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η θερμοκρασία μας. Mm-hmm. Να σας πω ότι σήμερα ο Δήμαρχος Γρεβενών και εκ νέου υποψήφιος Γιώργος Δασταμάνης παρουσιάζει στις 7 το απόγευμα στο ηχοδρόμιο τα πρώτα περίπου 35, ίσως και περισσότερα, ονόματα υποψηφίων του συνδυασμού του Γρεβενά. Συμμετέχω ενεργά. Εκ νέου υποψήφιος, λοιπόν, ο κύριος Δασταμάνης. Και εκ νέου, βέβαια, υποψήφιος. Μου είπαν ότι θα είναι περισσότερα από 35 τα ονόματα. Στέκομαι σε αυτό. Σας είπα, ίσως και περισσότερα. Θα είμαστε εκεί, βέβαια, για να καταγράψουμε και να. Θα μας μεταφέρεις τις λεπτομέρειες αύριο, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Να σας πω επίσης ότι ξεκινά σήμερα και τις δράσεις του για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Γρεβενών ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, με μια συνάντηση που θα έχει με συνεργάτες του και υποψηφίους συμβούλους του, την ίδια ώρα που ο Γιώργος Δασταμάνης θα παρουσιάσει τους δικούς του συμβούλους. Ενώ η πρώτη παρουσίαση ονομάτων του συνδυασμού «Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε και πάλι μπροστά» του Κυριάκου Καταρίδη θα γίνει την Τετάρτη 3 Απριλίου. Να πω επίσης, Φωτεινή, ότι ο Σύλλογος Αλληλεγγύης Ελπίδα Γρεβενών ζητά από φίλους αλλά και μέλη του Συλλόγου που θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά μια οικογένεια της οποίας η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από μερικές ημέρες στους Αγαλαίους Γρεβενών, ναι, να απευθύνονται στα μέλη του Συλλόγου ή στην ίδια την οικογένεια ή ακόμη και στην Πρόεδρο, στην κυρία Ευαγγελία Μπόγια. Και να σας πω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο έγινε για την τηλεόραση του ΦΛΑΣ, όπου μίλησε στον Απόστολο Γαϊτάνη ο Γιάννης Παπατζίκας, ο γνωστός ψιλογλύπτης, και αναφέρομαι στην πολύ ωραία δουλειά, ναι, στην πανέμορφη δουλειά το που έκανε με ένα δέντρο. Ναι, ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Είναι υπέροχο. Μαρτίου. Είναι υπέροχο. Αυτά, Χρήστο. Αυτά από τα Γρεβενά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα και καλή συνέχεια. Εμείς από το σημείο θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας η κυρία Μάρθα Μαυρίδου και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τρίτο φεστιβάλ Πτολεμαϊδας. Θα είναι τηλεφωνικά μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα αιχμής και πάμε τηλεφωνικά να συναντήσουμε την κυρία Μάρθα Μαυρίδου. Η κυρία Μαυρίδου είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Υψικάμινος. Καλησπέρα, κυρία Μαυρίδου. Καλησπέρα σας. Ο Σύλλογος Υψικάμινος, κυρία Μαυρίδου, πολλές οι δράσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είστε εδώ και θα μιλήσουμε εκτενώς για τον Σύλλογο, μιας και είναι γνωστός και όχι μόνο στην Πτολεμαϊδα, γενικότερα κάνει έργο και θέλω να το συζητήσουμε εδώ. Βεβαίως. Από κοντά. Προς το παρόν, λοιπόν, προς το παρόν, θέλω να μας πείτε, να μιλήσουμε λίγο για το τρίτο φεστιβάλ Πτολεμαϊδας, φεστιβάλ Πτολεμαϊδας που τίνει μάλλον, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεσμός πλέον. Η πόλη γιορτάζει, λοιπόν. Ακριβώς, η πόλη γιορτάζει και μέσα από αυτή τη γιορτή αλλάζει, ζει και προσπαθεί να τονώσει έτσι το ηθικό και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτός ήταν και αρχικά ο στόχος της Υψικαμίνου και του φεστιβάλ στη συνέχεια, να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, στους συμπολίτες μας,
μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να παρακολουθήσουν σοβαρά πράγματα, σοβαρές θεατρικές παραστάσεις, αξιόλογες μουσικές συναυλίες, πράγματα τα οποία δύσκολα μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε διαφορετική περίπτωση. Όλα μαζί, όλα στην πόλη και όλα με πολύ οικονομικό εισιτήριο. Μάλιστα. Οπότε, το πολυθεματικό φεστιβάλ σας διοργανώνεται και φέτος. Είναι από τα φεστιβάλ που διοργανώνονται την Άνοιξη. Συνήθως τα φεστιβάλ τα συναντώμε πιο πολύ, τα συναντάμε εκεί στο καλοκαίρι, Σεπτέμβρη. Εσείς πάντα τέτοια περίοδο είναι το φεστιβάλ. Ήταν μία από τις σκέψεις όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε πότε θα γίνει. Καταρχάς, να σας πω ότι οι καλλιτέχνες έχουν τη χειμερινή και τη θερινή σεζόν. Άρα εμείς ουσιαστικά είμαστε χειμερινοί. Είμαστε το μοναδικό πολυθεματικό χειμερινό φεστιβάλ, το οποίο όμως τίνει να κλείσει την περίοδο που κλείνουν, ας πούμε, τα σχήματα όλα, οι θεατρικές παραστάσεις, όλα πάνε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και εμείς λοιπόν θέλαμε να τελειώσουμε εκείνη την Κυριακή και έτσι γι' αυτό μεταφέρεται κάθε χρόνο το φεστιβάλ μας. Θέλω να τονώσουμε λίγο την αγορά. Είναι μια ουσιαστικά νεκρή περίοδος. Ο στόχος μακροπρόθεσμα, αν και ακόμα και από την τρίτη χρονιά άρχισε σιγά σιγά έτσι να φαίνεται λίγο μια μικρή αλλαγή, είναι να έρχεται κόσμος απ' έξω από άλλες πόλεις για να επισκεφθεί το φεστιβάλ, να δει πράγματα, και πραγματικά προσπαθούμε μέσα από τις επιλογές που κάνουμε στα καλλιτεχνικά σχήματα να αξίζει τον κόπο κάποιος να ταξιδέψει για να παρακολουθήσει τις δράσεις μας. Τι θα δούμε φέτος, μπορείτε να μας πείτε, έτσι ενδεικτικά, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε? Έχουμε πάρα πολύ αξιόλογες παραστάσεις. Καταρχάς το φεστιβάλ αφορά ολόκληρη την τέχνη, έχει να κάνει με όλους τους τομείς της. Άρα η μουσική, το θέατρο, η λογοτεχνία, γιατί και το βιβλίο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο πάντα στα φεστιβάλ μας, ο κινηματογράφος, αλλά και τα σεμινάρια. Είναι τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούμε εμβελχώς. Επίσης, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό εικαστικό δρόμενο. Οι εικαστικοί της Ψυχαμίνου και οι συνεργάτες έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί στις 6 Απριλίου. Θέλω να πω ότι το φεστιβάλ μας φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Χρήστου του Κατσίνα, ο οποίος πολύ ξαφνικά έφυγε από την παρέα μας. Ήταν μέλος της ομάδας. Γνωστός, μέλος της Ψυχαμίνου. Ήταν ο πρώτος ταμείας, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος. Και ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που πιστέψαν πραγματικά στη δυνατότητα του συλλόγου αυτού. Γιατί πολλοί τον χαρακτηρίζουν σύλλογο πυροτέχνημα, γιατί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έκανε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό οφείλεται πραγματικά στη δυναμική της ομάδας, η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων και καταφέρνουμε να κάνουμε, μιλάμε τώρα κυρία Ηλιάδου για 17 μέρες φεστιβάλ, έτσι. Όταν οι παρέες δέσουν, κυρία Μαυρίτου, του γράφουν ιστορία. Ακριβώς έτσι έγινε. Και από το πρώτο, δεύτερο, τώρα φτάσαμε σίγουρα στο τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ αξιόλογες βραβευμένες θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα μας επισκεφθούν. Τα μουσικά μας σχήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, με ένα έτσι να κάνει ένα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ίσως αυτό μπορώ να σας πω, για να έχετε και μια είδηση. Λοιπόν, το φεστιβάλ μας 20 Απριλίου κλείνουμε την άλκηση με το ψάλτη. Μάλιστα, οπότε θα έχουμε συναυλία της άλκης της Πρωτοψάλτη εδώ στην Τολεμαΐδα. Ναι, στην Τολεμαΐδα. 20 Απριλίου. 20 Απριλίου και να την επόμενη μέρα. Λοιπόν για εισιτήρια, κυρία Μαυρίδου. Βεβαίως. Και την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα, 21 του μηνός, κλείνουμε με το μεγάλο όνομα των παιδιών αυτή την περίοδο, για τα παιδιά, το οποίο θα είναι η παράσταση, η μουσική παράσταση του Φίβου Δελιβοριά, το «Πες μου το όνομά σου». Μάλιστα. Που παρουσιάζει και το αγαπημένο σε όλους μας Ελεφαντάκι, φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός άξονας για τον Πόντο, αλλά και για τα μαρτυρικά χωριά, όπου έχουμε αφιερωματικές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και διαλέξεις από καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι ένα φεστιβάλ το φετινό. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το πρόγραμμα. Κυρία Μαυρίδου, έχω παρατηρήσει ότι κάθε χρόνο και κάνετε
κάτι, λέμε ότι πιο ψηλά ο πύχης, πιο ψηλά και πιο ψηλά. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και ξέρετε κάτι, μαζί με την μακρυμοδοτή πόλη, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Καταρχάς έχουμε μια πόλη η οποία έχει 14 συλλόγους, ενεργούς, πέρα για πέρα ενεργούς, οι οποίοι ασχολούνται με τον λαϊκό πολιτισμό, οι περισσότεροι στη βάση τους, ο οποίος είναι ο πυλώνας του πολιτισμού. Χωρίς το λαϊκό πολιτισμό δεν θα υπήρχε ο πολιτισμός ο σύγχρονος. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Είμαστε, ασχολείται ο σύλλογός μας με το σύγχρονο πολιτισμό και είναι αξιοσημείωτο ότι οι πολίτες ενεργά συμμετέχουν σε αυτό και μέσω του εθελοντισμού και μέσω του ενδιαφέροντος που δείχνουν για τα εισιτήρια, για το πρόγραμμα. Γνωρίζετε, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι δεν είναι κανείς μας επαγγελματίας στην οργάνωση φεστιβάλ. Ναι. Είμαστε όλοι ερασιτέχνες, έχουμε όλη τη δουλειά μας, τις δουλειές μας, παράλληλα από διαφορετικούς τομείς και παράλληλα τρέχουμε και στο φεστιβάλ. Αυτό όλο για να οργανωθεί και σε συνδυασμό με τους καλλιτέχνες, όλους αυτούς τους πάνω από 150 που θα έρθουν στην πόλη αυτές τις μέρες, θέλει μία... Είμαστε λίγο πίσω στους χρόνους. Θέλει δουλειά, κυρία Μαυρίδου. Θέλει θέληση, θέλει όραμα, θέλει πολύ αγάπη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του... Πότε? 5 Απριλίου. Ξεκινάμε την ερχόμενη Παρασκευή, την μεθεπόμενη, μάλλον όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή. Την πρώτη Παρασκευή του Απρίλη. Ξεκινάμε τη μεγάλη μας γιορτή με μια εκδήλωση στην πλατεία της πόλης. Όπου θα συμμετέχει και το μουσικό σχολείο και τα σχολεία θα έχουν ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον. Έχετε το διαμάντι εκεί, το μουσικό σχολείο. Mm-hmm. Οπότε θα είναι μουσικά τουλάχιστον. Ναι. Η πρώτη μέρα θα ντυθεί έτσι από το μουσικό σχολείο, κυρία Μαυρίδου. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουν τα παιδιά. Έχουμε καλέσει παιδιά να βγουν στους δρόμους και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και να δείξουμε ότι η πόλη οφείλει να γιορτάσει. Και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και νομίζω ότι από τα παιδιά, έτσι είναι και μια συμβολική κίνηση, ξεκινάμε με παιδιά, κλείνουμε με παιδιά το φεστιβάλ μας. Ναι. Θέλουμε να δείξουμε ότι μέσα από τα παιδιά μπορούμε πραγματικά να επενδύσουμε και τελικά να έχουμε και εμείς το ωφέλη. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Έτσι, ακριβώς. Ανοίγει τις πύλες της λοιπόν 5, είπαμε. Πέντε ακριβώς, και από τότε Παρασκευή. Και μέχρι τις 21 έχουμε κάθε μέρα... Από μία έως και 5 ή 6 εκδηλώσεις κάποιες φορτωμένες μέρες. Πολύ ωραία. Εισιτήρια λοιπόν, γιατί τώρα αναφέρατε πριν την κυρία Πρωτοψάλτη, τον κύριο Φίβο Δελιβοριά, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος θα πρέπει να είναι έτοιμος, να έχει τα εισιτήριά του στο χέρι. Έτσι, γιατί τελευταία στιγμή είναι απίθανο, φαντάζομαι, με τέτοια ονόματα. Πότε λοιπόν αρχίζει, πότε μπορούμε, από πότε μπορούμε να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας. Η προπόληση... Θεωρώ ότι θα είναι δυνατόν να γίνει από αύριο, γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα λίγο και δεν μπορέσαμε σήμερα που είχαμε ανακοινώσει να την ξεκινήσουμε. Ναι. Ήταν κάτι καθαρά έτσι τεχνικό. Οπότε θεωρώ ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι. Το γραφείο του συλλόγου μας είναι στη Βασιλή Σοφία 30. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι στην Τελεμαΐδα. Μπορούν να μας καλούν και στο τηλέφωνο 28740 με κωδικό 24630. Και είμαστε στη διάθεση όλων για να το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Πολύ ωραία. Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα που θα είστε και εδώ, κυρία Μαυρίδου, θα το αναλύσουμε. Θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά για τις εκδηλώσεις. Θα το αναλύσουμε. Βέβαια. Ναι. Και όχι μόνο και για την Υψικάμινο, γιατί προσφέρει και είναι σημαντικό αυτή η προσφορά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαυρίδου. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εμείς τώρα να περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ σήμερα. Το πρωί ξεκίνησε ένα σεμινάριο εδώ στην Κοζάνη που έχει θέμα το μέλλον των τηλεθερμάνσεων και του λιγνίτη. Πάμε να το δούμε. Διεθνή συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κοζάνη για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 6 χώρες. Ενώ το παρόν έδωσαν και στελέχη της Κομισιόν και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα θέματα που συζητήθηκαν στο σημερινό σεμινάριο που διοργάνωσαν ο Δήμος Κοζάνης, η Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Ελλάδα και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η αντιμετώπιση των προκλήσεων για το μέλλον των τηλεθερμάσεων και η δημιουργία διαπεριφερειακών δικτύων. Με πρωτοβουλία της Πρέσβης της Σλοβακίας στην Αθήνα, κυρία Χρίτσοβα, τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δήμου Κοζάνης,
Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σεμινάριο εδώ, στα πλαίσια του Call Platform, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της μετάβασης, των συνθήκων των προκλήσεων της μετάβασης στην ταλιγνητική εποχή, και να συζητήσουμε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε πλέον, όλους τους Δήμους. Έχουν έρθει εκπρόσωποι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι σήμερα θα γίνει μια εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όπως ξέρετε, τελευταία χρόνια, σαν Δήμος, έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για το ζήτημα της προσαρμογής και της περιοχής μας στην ανταλλαγητική εποχή. Θα έλεγα ότι σήμερα εδώ είναι μια ακόμα πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Σαφώς έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι πάνω από 40 περιφέρειες που αντιμετωπίζουν αυτή την αντίστοιχη πρόκληση μπροστά τους και απαιτείται συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, ευρωπαϊκή προσέγγιση, βέβαια και εθνική προσέγγιση και τοπική μεν, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ευκαιρία να δείξει και την δική της αλληλεγγύη, μιας και υλοποιούνται ευρωπαϊκές πολιτικές. Εγώ τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Πρέσβη για την πρωτοβουλία που πήρε, για την υποστήριξη που δείχνει στην Κοζάνη και την πολύ καλή συνεργασία. What really started this small idea between the two cities, from Slovakia and from Greece? Ξεκίνησε σαν ιδέα ανάμεσα στις δύο πόλεις, την Κοζάνη και τη Σλοβακία. Ξεκίνησε η συνεργασία και σήμερα στο σεμινάριο θα υπάρχουν αντιπρόσωποι από Ρουμανία, από Σλοβακία, από Βουλγαρία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γίνει συζήτηση και να μοιραστούμε τις καλές τεχνικές και το τι μπορεί να γίνει για μια σωστή μετάβαση, για καλύτερη μετάβαση στη λιγνητική εποχή, να συζητηθούν οι καλές τεχνικές. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Φλάς ρώτησε την πρέσβη της Σλοβακίας για τις διαδικασίες που ακολουθεί η χώρα της όσον αφορά το φλέγον θέμα της ενεργειακής μετάβασης. Actually, in Slovakia, the regional level. Τώρα έχουν ξεκινήσει και αυτοί να σκέφτονται κάποια πράγματα. Οι κινήσεις γίνονται αργά. Ωστόσο, η προτεραιότητα της κυβέρνησής της είναι να βρουν ασφαλείς δουλειές για τους εργάτες στα ορυχεία εκεί πέρα. Αλλά γενικά η διαδικασία κινείται αργά και στη χώρα της. Αποφασίσαμε στη συζήτηση, στην προετοιμασία, να εστιάσουμε σε δύο ειδικότερα ζητήματα. Στο ένα, το ζήτημα των τηλεθερμάσεων και της ενεργειακής φτώχειας, και ένα δεύτερο ζήτημα για το πώς διοργανώνονται δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη ως εμπειρία το Call Platform, που είναι η πρωτοβουλία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, τα δίκτυα τηλεθερμάσεως που στηρίζονται στον άνθρακα, στο λιγνίτι, δεν είναι μόνο μια ελληνική υπόθεση, είναι μια σε πολλές περιοχές αντίστοιχα. Και άρα είναι ένα κοινό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα και το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ως μια τεράστια πρόκληση, ένα υπομέρους, ένα κομμάτι μάλλον του προβλήματος που λέγεται μεταμετάβαση. Άρα θα πρέπει να δούμε και την μετάβαση των τηλεθερμάσεων μας στην μετά το λιγνίτη εποχή. Σήμερα καλωσορίζουμε τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα της μετάβασης προς την μεταβατική περίοδο του Λιγνίτη. Εμείς ως Περιφέρεια, με ένα οργανωμένο σχέδιο, επεξεργαζόμαστε όλες αυτές τις προτάσεις σε συνεργασία και βεβαίως σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι να πετύχουμε εξωστρέφεια, να πετύχουμε θέσεις εργασίας, απασχόλησης, έτσι ώστε αυτή η περιοχή να βγει κερδισμένη από όλο αυτό το εγχείρημα της μετάβασης και της μεταβατικής λιγνητικής εποχής. Για μας η δίκαιη μετάβαση, η μετάβαση από την οικονομία του άνθρακα σε νέες οικονομίες και οικονομία της γνώσης, περνάει και μέσα από την λιγνητική εκμετάλλευση, η οποία πρέπει να είναι τέτοια που να αποκαθιστά μία σειρά σημαντικών στρεβλώσεων που έχουν επέλθει τις προηγούμενες δεκαετίες, να δημιουργεί ένα στέρεο έδαφος και με την κυριολεκτική έννοια του όρου, διότι το έδαφος, τα λιγνητικά πεδία και η αποκατάσταση αυτών και η χρήση τους και η διοκτησία τους είναι επίδικα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε να τα επιλύσουμε πάντα με γνώμονα το δημόσιο και τοπικό συμφέρον. Τα οικολογικά κεντρικά συστήματα θερμάσεων στις
πόλεις μας και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες, είναι εξαιρετικής σημασίας, είναι κρίσιμες. Έχουμε την γνώση ακριβώς μέσα από την εμπειρία, κυρίως των τηλεθερμάσεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας και Αμιντέου, να προχωρήσουμε και σε επέκταση αυτών των δικτύων. Άρα, το πρώτο είναι η επέκταση των υπαρχόντων δικτύων με βάση τηλεθέρμανση και άρα οι μονάδες που τροφοδοτούν με τηλεθέρμανση αυτές τις πόλεις θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν έως ότου βρεθούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας, πάροχοι δηλαδή θερμικής ενέργειας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στα υπάρχοντα συστήματα και νέες μεθόδους και συστήματα όπως είναι το φυσικό αέριο και η βιομάζα, ώστε τα διευρυμένα δίκτυα τηλεθέρμανσης να είναι σε όλη την επικράτεια τουλάχιστον της Βόρειας Ελλάδας. Και πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί ξεκίνησε η αποχή των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, του προσωπικού, από ορισμένες υπηρεσίες. Να δούμε λοιπόν, έχουμε ενημέρωση από τον Σύλλογο του Προσωπικού εδώ στην Κοζάνη. Το πρόβλημα που υπάρχει με το ΕΚΑΒ είναι ότι ποτέ με καμία υπουργική απόφαση και κανένα νομικό πλαίσιο δεν καθορίστηκε και το πώς θα λειτουργούν και πώς θα διεξάγονται οι δευτερογενείς διακομιδές που αφορούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Το ΕΚΑΒ ποτέ δεν ήταν σχεδιασμένο για κάτι τέτοιο και ο ρόλος του από τον νόμο είναι ξεκάθαρα επικουρικός. Δηλαδή, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε στο νοσοκομείο σε μια επίγουσα διακομιδή ή σε ένα εξιτήριο το οποίο αφορά άνθρωπο ο οποίος είναι παραπληγικός, τετραπληγικός ή νεφροπαθής και όσοι κάνουν χημειοθεραπείες ή καρκινοπαθείς. Ό,τι άλλο είναι, δεν είναι δουλειά δικιά μας. Το ότι έγινε λάθος ο σχεδιασμός από το Υπουργείο και εκκρεμεί αυτή η κατάσταση εδώ και 4-5 χρόνια δεν είναι ευθύνη δική μας. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο, έχουμε κάνει πρόταση στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ή θα τα αναλάβει όλα το ΕΚΑΒ με έναν νέο οργανισμό που θα εκπονηθεί ή θα γυρίσουν στο καθεστώς να αναλάβουν τα νοσοκομεία τις δευτερογενείς διακομιδές, ούτως ώστε οι κλινικές τους να μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα όλες τις δράσεις που έχουν να κάνουν καθημερινά. Έχει καταδύσει ταξί το ΕΚΑΒ. Κάτι πολύ χειρότερο. Κάτι πολύ χειρότερο. Κάθε επικραμένος έχει την απέτηση να έρθει στο ασθενοφόρο να το πάρει. Και δεν μιλάω για σοβαρά περιστατικά και ούτε μιλάω για παραπληγικούς και για ανθρώπους που κάνουν θεραπείες και είναι αιμοκαθερόμενοι. Μιλάμε για περιστατικά που αγγίζουν τα όρια του αστείου και η παιδεία που έχουμε ως Έλληνες είναι ότι έχω τα ασθενοφόρο, έχω την απέτηση να έρθει. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και να σώζουμε ζωές. Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει και έχουν κάνει το ΕΚΑΒ μπαλάκι και έχουν κάνει το ΕΚΑΒ το χαλάκι το οποίο σκουπίζουμε τα πόδια μας και λύνουμε το πρόβλημα εκεί. Δεν μπορεί εμείς να εκτελούμε διοικητικές πράξεις άλλων οργανισμών. Είναι παράνομα όλα αυτά όσα γίνονται και με το δικό μας φιλότιμο προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, γιατί καθώς από χθες ένα νέο γλυπτό κοσμεί το κέντρο των Γρεβενών. Η συνέχεια επί της οθόνης. Μάρτιος του 2019. Σήμερα η κάμερα του Flash και η εκπομπή «Ο Flash στους δρόμους» βρίσκεται στα Γρεβενά, όπου εδώ και λίγες ημέρες ένα όμορφο γλυπτό κοσμεί κεντρικό σημείο της πόλης. Μιλάμε για το τελευταίο έργο του γνωστού γρεβενιώτη καλλιτέχνη Γιάννη Παπατζίκα, ο οποίος εδώ και χρόνια δουλεύει με αγάπη και μεράκι το ξύλο και την πέτρα, δημιουργώντας αριστουργήματα σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα. Το συγκεκριμένο όμορφο ξυλόγλυπτο που ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου είναι μια προσφορά του Γιάννη στους πολίτες των Γρεβενών που έγινε αφιλοκερδός, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το γλυπτό πήρε σάρκα και οστά από το δέντρο που βρισκόταν στο σημείο και το οποίο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα από τον φετινό βαρύ χειμώνα. Ο Γιάννης κατόρθωσε με τα μαγικά του χέρια και τη δημιουργική του φαντασία να δώσει στο δέντρο μια δεύτερη ευκαιρία, χαρίζοντάς του ένα νέο ρόλο και μια νέα ζωή. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα στα Γρεβενά και έχεις φτιάξει αυτό το πολύ όμορφο ξυλόγλυπτο. Αυτό εδώ είναι ένα δέντρο το οποίο έγερε με τα χιόνια, το έκοψε η πυροσβεστική για λόγους ασφαλείας
Και μετά από ερώτηση μου στο Δήμο, αν μπορώ, αν έχω δικαίωμα να το κάνω κάτι ωραίο όπως πιστεύω ότι έκανα, μου είπαν ότι μπορώ. Ήρθα, είπα τα παιδιά εδώ στους πυροσβέστες που το έκοβαν να τα αφήσουν στο ύψος που είναι τώρα. Και μόλις ήρθε η ώρα που στέγνωσε λίγο το δέντρο, γιατί είναι νεκρό δέντρο, το τονίζουμε, δεν είναι πράσινο, δεν είναι ζωντανό πλέον. Το έκανα ξεκινώντας από το Μανιτάρι εδώ τη Μορχέλα, μιας και είμαστε στην πόλη των Μανιταριών πάντα. Συνεχίζει με ένα πνεύμα των δέντρων της Πίνδου, το βλέπουμε, και στην κορυφή κάθεται ένας αετός και βλέπει όλα τα υπόλοιπα γύρω. Και από εκεί μεριά έφτιαξα ένα λουλούδι. Το λέω, αν θες δείξω κάτω. Το δέντρο δεν είχε μεγάλες διαστάσεις, αν πρόσθετο να εκμεταλλευτώ περισσότερο. Έκανα αυτά που μπορούσα, πιστεύοντας ότι έκανα κάτι ωραίο. Να ομορφύνουμε λίγο την πόλη μας. Και αυτό το έκανες από μόνος ως δωρεά προς τους πολίτες. Αυτό είναι δωρεά από μένα, αλλά υπό την αιγίδα πάντα του Δήμου, με την άδεια του Δήμου Γρυβαίνων, πάντα εννοείται. Και να πούμε ότι αυτό το δέντρο ήταν μετά τα χιόνια έτοιμο να πέσει, νεκρό δέντρο όπως ανέφερες. Νεκρό εννοείται, νεκρό εννοείται. Είναι ένα δέντρο το οποίο το ξύλο του επειδή έχει ρητσίνη θα κρατήσει πολλά χρόνια. Σε κανένα δεκαήμερο περίπου θα το λουστράρουμε κιόλας, θα περάσουμε ένα συντηρητικό για να μην το σαπίσουν τα νερά. Γιατί είναι κρίμα να χαλάσει γρήγορα. Να το φροντίσουμε. Και να πούμε ότι δεν είναι κιόλας με το περιβάλλον των Γρεβενών. Δηλαδή τα πολλά δάση που έχουμε, τα βουνά μας, το περιβάλλον. Είμαστε πάντα, είπαμε ότι είμαι μέλος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδος και πάντα είμαστε κινούμαστε στο πνεύμα αυτό, μιας και η πόλη μας είναι η πόλη του Μανιταριών. Αψόλυν. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά? Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, αλλά πει το επάγγελμά μου είναι διαφορετικό. Αυτά είναι στο χόμπι κάπως. Δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έκανα αρκετά, αλλά όχι πάρα πολλά όσο θα ήθελα. Και είδαμε στα πλάνα που μας έδωσε και ο Χρήστος ο Μίμης, ο συνάδελφος, ότι το δούλευες και με πριόνι ή μόνο με πριόνι ή με διάφορα εργαλεία. Δύο νούμερα αλυσοπρίων, ένα μικρότερο, ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα το μέγεθος του δέντρου και ανάλογα πόσο βαθιά θέλει να σου κάψει. Και πάρα πολλά άλλα εργαλεία. Εντάξει, όταν δουλεύεις στο εργαστήριο, έχεις τη σειρά των εργαλείων εκεί πέρα, ό,τι θέλεις. Εδώ πέρα μπορείς να κουβαλήσεις αυτά που μπορείς. Είναι και η κοινή ησυχία. Δεν μπορείς το μεσημέρι να δουλέψεις. Από τις 2.30 πρέπει να σταματήσεις μέχρι τις 5 και. Και είναι, αυτή την εποχή είναι και οι καλύτερες, πιο φωτεινές ώρες της ημέρας που μπορείς να δουλέψεις, που χαμένες αυτές. Αυτό με ανάγκασε να κάνω 4 μέρες αντί να κάνω 2 που θα μπορούσα, αν δούλευα από το πρωί στο βράδυ. Και το δέντρο το συγκεκριμένο δεν το πλήγωσα βαθιά για να μην. Για να κρατήσει πιο πολλά χρόνια. Μπορούσα να κάνω και πιο βαθιά σχέδια. Εντάξει. Και αυτό μας κρατήσει τώρα. Θα κρατήσει, αυτό. Θα κρατήσει πολλά χρόνια. Και να πούμε ότι έχει κάνει. Και ανάλογα τη συντήρηση. Και ανάλογα τη συντήρηση. Γιατί εμείς θα του παραδώσουμε τώρα, αλλά μετά από εμάς, αν το φροντίσουν οι υπόλοιποι. Θα είναι καλά. Θα είναι καλά, εννοείται. Πιστεύω ότι πρέπει να τα φροντίσουμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην έχουν μεγάλη αξία, αλλά μορφαίνουν τη ζωή μας. Πάντως άρεσε στον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος περνάει από εδώ. Είμαστε εδώ στην πλατεία της 25ης Μαρτίου κιόλας. Yeah. Που είναι ένα κεντρικό πέρασμα. Αυτό αποδεικνύεται και από εδώ ότι δεν πέρασε ένας άνθρωπος να μην πει μια καλή κουβέντα. Και παρόλο που δεν άκουγα κιόλας γιατί δούλευα αλυσοπρίωνο, έλεγαν τα παιδιά εδώ, μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, είπαν κιόλας, άλλος ξέρω εγώ, εντάξει, καθένας. Και έχεις κάνει και όμορφες άλλες δουλειές, όπως για παράδειγμα η πύλη στο πάρκο των Μανιταρόφιλων, όπως λίγο πιο κάτω που έχουμε. Πάρκο των Μανιταριών. Στο πάρκο των Μανιταριών. Ναι, το παραχώρησε ο Δήμος Γρεβενός στο Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ελλάδος και γίνεται η γιορτή από το 17 και πλέον. We'll be right back.
Και μετά από αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες από τα όμορφα Γρεβενά, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 3 με 4, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.